Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τόσο ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, ο Γιάννης Οδηλής, όσο και ο βουλευτής, ο Νίκος Παπαναστάης, αναφέρθηκαν αναλυτικά στο νομοσχέδιο και ιδιαίτερα στο λιμάνι της Ιγουμένης αλλά και της Θεσσαλονίκης, που αφορούν οι τροποποιήσεις των δύο αυτών συμβάσεων. Επιτρέψτε μου να γενικεύσω λίγο τη συζήτηση σε σχέση με τις λιμενικές υποδομές, δηλαδή για το ρόλο τους, για τη σημασία τους, για την πολιτική η οποία ακολουθείται από την αστική τάξη μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται και το οποίο το χαρακτηρίζει ρευστότητα. Θα φαντάζονταν κανείς, για παράδειγμα, πριν από 20 χρόνια για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τη σημασία την οποία έχει? Όχι. Απέκτησε όμως μια πολύ μεγάλη σημασία τα τελευταία χρόνια. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό ότι οι λιμενικές υποδομές αφενός αποτελούν πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αν δεν βγάζανε κέρδη, δεν θα διαφερόσανται κάποιοι να ασχοληθούν με τις λιμενικές υποδομές. Άρα δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους, για να βγάλουν κέρδος. Δεύτερον, οι λιμενικές υποδομές είναι συνολικά ενταγμένες στις στρατηγικές επιλογές, τις εκάστοτε στρατηγικές επιλογές της άρχουσας τάξης της χώρας μας. Και στην προκειμένη περίπτωση, στην πολιτική της γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Ούτως ώστε να μετατραπεί η χώρα μας σε κόμβο ενεργειακό και μεταφορικό. Άρα λοιπόν τα λιμάνια στη μετατροπή αυτού του ενεργειακού αλλά και μεταφορικού κόμβου παίζουν χαρακτηριστική ρόλο και πολύ μεγάλη σημασία. Ας δούμε όμως λίγο τη μεγάλη εικόνα στην οποία εντάσσονται και τα λιμάνια της Ελλάδας, οι λιμενικές υποδομές. Έτσι λοιπόν οι λιμενικές υποδομές της χώρας μας παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην υλοποίηση των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, αλλά και στην πραγματοποίηση του διεθνούς εμπορίου. Ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά τη διασυνδεδεμότητα της κεντρικής ναυτιλιακής οδού ανάμεσα στην Ασία και στην Ευρώπη, που είναι μέσω του Σουέζ, με τις χερσαίες μεταφορές προς τα Βαλκάνια, την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Αρχικά λοιπόν αυτός ο κυρίαρχος ρόλος ήταν ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη, αυτός ο κάθετος άξονας τον οποίο σχηματιζόταν για να μπορούν να μεταφερθούν πολύ πιο γρήγορα τα προϊόντα των πολυεθνικών, τα εμπορεύματα των πολυεθνικών στα Βαλκάνια, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και ταυτόχρονα, πέρα από αυτό τον κάθετη άξονα που υπάρχει, αρχίζει να αναβαθμίζεται τα τελευταία χρόνια η σημασία του βόρειου άξονα των λιμένων, της λεγόμενης Εγνατίας των λιμανιών, με τις απαραίτητες χερσαίες συνδέσεις, είτε αυτή αφορά την Εγνατία Οδό και τη σύνδεσή της με τον Ιγουμενίστα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας αλλά και της Αλεξανδρούπολης, είτε όσο αφορά τις σιδηροδρομικές συνδέσεις των τριών βασικών λιμανιών και μετέπειτα της Ιγουμενίτσας μέχρι με τη δημιουργία της Εγνατίας Σιδηροδρόμων. Γιατί όμως υπήρχε το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτή η αναβάθμιση του βόρειου άξονα των λιμανιών? Γιατί ακριβώς αυτή η αναβάθμιση εντάσσεται στις επιλογές των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ, αλλά και των Ευρωπαίων, στο σχεδιασμό που έχουν ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί ακόμη καλύτερα η δημιουργία μιας εναλλακτικής διαδρομής τόσο προς τη Μαύρη Θάλασσα, όσο και προς τις χώρες των Βαλκανίων αλλά και της Ανατολικής Ευρώπης, παρακάμπτοντας τα στενά του Βοσπόρου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αποκτά ιδιαίτερη σημασία τα λιμάνια της Βορείου Ελλάδας. Και όχι μόνο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, αλλά και ενέργειας, με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσει ο εφοδιασμός από το ρώσικο φυσικό αέριο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν προκρίνονται η δημιουργία τόσο τερματικών σταθμών όσο και σταθμών αποθήκευσης του εγκροποιημένου LNG. Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, στις αποθήκες της Καβάλας, στο λιμάνι της Καβάλας. Ακόμη και για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει γραφτεί ότι σχεδιάζεται να δημιουργηθεί και εκεί τερματικό σταθμός LNG. Αλλά δεν είναι μόνο μεταφορές και ενέργεια. Είναι και το στρατιωτικό υλικό το οποίο μεταφέρθηκε τους τελευταίους μήνες, τους μήνες του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, από τα λιμάνια της χώρας μας και της Ιγουμενίτσας Δευτερευόντος, αλλά πολύ περισσότερο της Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα, οι ίδιοι Αμερικάνοι παραδέχονται ότι δεν θα μπορούσαν να στείλουν πολεμικό υλικό στην Ανατολική Ευρώπη αν δεν υπήρχε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα στενά του Βοσπόρου σε συνθήκες πολέμου κλείνουν για τη μεταφορά πολεμικού υλικού.
Άρα λοιπόν απέκτησε στρατηγική σημασία το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να μπορέσουν να μεταφερθούν και οπλικά συστήματα αλλά και στρατιώτες Αμερικανονατοικοί στην Ανατολική Ευρώπη, στην περικύκλωση της Ρωσίας και στην ισχυροποίηση του ενός από τους δύο πόλους της υπεριαλιστικής αυτής σύγκρουσης. Αυτός λοιπόν ο κυρίαρχος ρόλος του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης έγινε χάρη στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου επί της ουσίας παραχώρησε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στους Αμερικάνους με τις αλλεπάλληλες επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων με τον Μπάιετ για να επιθεωρήσει το λιμάνι, και αναβαθμίστηκε βεβαίως με τη στρατηγική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που την είχε προπαρασκευάσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετατρέποντας το λιμάνι σε μια αμερικάνικη βάση. Στα πλαίσια λοιπόν της συνολικότερης μετατροπής της χώρας μας σε χώρα σημεοφόρο, σε χώρα ορμητήριο των αμερικανονατοικών υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Από αυτή λοιπόν την άποψη γίνεται κατανοητό γιατί και οι λιμενικές υποδομές αποτελούν ένα ακόμη κλάδο της οικονομίας όπου εκφράζονται σφοδροί ανταγωνισμοί, όχι μόνο ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν είναι τυχαίο οι αλλεπάλληλα δημοσιεύματα αλλά και δηλώσεις κύκλων των εφοπλιστών, των Ελλήνων εφοπλιστών ενάντια στην Κόσκο και στο λιμάνι του Πειραιά. Όχι μόνο αντιθέσεις και ανταγωνισμοί ανάμεσα σε επιχειρηματικούς ομίλους για το ποιοι θα εκμεταλλευτούν τις λιμενικές υποδομές, τα ναυπηγεία στη χώρα μας, αλλά και οξυμένες αντιθέσεις ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα. Δεν είναι τυχαίο το βέτο που βάλανε οι Αμερικάνοι στην επέκταση της επένδυσης της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Ή να μην αποκτήσει το θριάσιο πεδίο για τη δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου η Κόσκο. Άρα λοιπόν οι αντιθέσεις ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα από τη μια μεριά ή ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνα και Ρωσίας από την άλλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια για να ελέγξουν τις υποδομές για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών. Έτσι λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη εικόνα η πολιτική της άρχουσας τάξης της χώρας μας για τα λιμάνια αφενός υπηρετεί τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, υπηρετεί την επιθετικότητα του κεφαλαίου για να μπορέσει να αυξήσει την κερδοφορία του, γι' αυτό του παραχωρεί και τις λιμενικές υποδομές και όχι μόνο, αλλά και συνολικότερα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αντίστοιχο κλάδο. Από τι χαρακτηρίζεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κλάδο των μεταφορών? Από δύο βασικές επιλογές. Πρώτον είναι η απελευθέρωση των μεταφορών. Να θυμίσουμε ότι στις θαλάσσιες μεταφορές ξεκίνησε με την κατάργηση του καμποτάζ μέχρι να φτάσουμε στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. Να θυμίσουμε ότι στις αεροπορικές μεταφορές ξεκίνησε με την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου της Ολυμπιακής για τις εσωτερικές μεταφορές για να ιδιωτικοποιηθεί μετά και η ίδια Ολυμπιακή και να προχωρήσουν ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων των περιφερειακών των πιο σημαντικών. Έτσι λοιπόν και στα λιμάνια, η όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από το 2008. Πριν κάνει η χώρα μπει στα μνημόνια, πριν υπάρξει τα ΙΠΕΔ, πριν υπάρξει υπερταμείο. Το 2008 ιδιωτικοποιείται ένα μέρος του λιμανιού του Πειραιά, στην Κόσκο, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μετά έρχεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του 2016, επεκτείνει ακόμη περισσότερο αυτή την ιδιωτικοποίηση, για να έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2021 να παραχωρήσει συνολικά το σύνολο του λιμανίου του Πειραιά στην Κόσκο. Ή το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε μια κοινοπραξία γερμανικών, γαλλικών και ρωσικών συμφερόντων. Τώρα έχουν μείνει τα ρώσικα και τα γαλλικά συμφέροντα, γαλλικά που είναι μαζί και οι κινέζικα μέσα. Παρταυγό και κούρευτο δηλαδή ποιοι είναι από πίσω. Και δεύτερον, στη δημιουργία των διευρωπαϊκών δικτύων. Τι εξυπηρετούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα την Ευρωπαϊκή Ένωση? Στο να διαμορφωθεί μια ενιαία ευρωενωσιακή αγορά στον κλάδο των μεταφορών. Καθώς επίσης και ενός διασυνδεδεμένου μεταφορικού δικτύου, το οποίο θα εξυπηρετεί πολύ καλύτερα, θα διευκολύνει καλύτερα τις ανάγκες για ταχύτερη μεταφορά εμπορευμάτων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Έτσι λοιπόν, η επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς και σε τρίτες χώρες,
όχι μόνο στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποτελεί απλά και μόνο, και δεν πρέπει να το δούμε ως απλά και μόνο, μια προσπάθεια να αναβαθμίσει την εμπορική τους σύνδεση, αλλά και από την άλλη μεριά πρέπει να το συνδέσουμε με τις ανάγκες και τη μεγάλη διαπάλη η οποία υπάρχει στα πλαίσια των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των αντιθέσεων για τις σφαίρες επιρροής και την επαραχάραξη των δρόμων μεταφοράς και εμπορευμάτων. Αλήθεια, σε αυτή την εικόνα που τώρα ανέφερα στα γενικά, υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ? Όχι. Αυτή την πολιτική την υπερέτησαν με πιστότητα όσο ήταν κυβερνήσεις. Αλλά και τώρα, από άποψη αντιπολίτευσης, η κριτική την οποία κάνω στην κυβέρνηση είναι επιδερμική. Δηλαδή, ποιος πούλησε, λέει, το ταμείο της Ιγουμενίτσας? Η κυβέρνηση το τα είπε. Σιγά. Και λοιπόν, όποιος και να το πούλησε, τι σημασία έχει? Η πράξη δεν έχει σημασία. Το ποιος το επέβαλε? Το επέβαλαν τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης και των επιχειρηματικών ομήνων που θέλει να εξυπηρετήσει αυτή. Της πολιτικής και της στρατηγικής των επιλογών. Αυτό επέβαλε την ιδιωτικοποίηση του λιμένα της Ιγουμενίτσας και αύριο του λιμανιού του Βόλου, του Ηρακλείου, της Καβάλας, που έχουν πάρει σειρά και είναι σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Και βεβαίως είναι φανερό ότι από τη στιγμή που είναι ενταγμένα στο ΤΑΙΠΕΔ όλες αυτές οι λιμενικές υποδομές, ότι τα χρήματα τα οποία θα εισπραχθούν από αυτές τις ιδιωτικοποίησεις θα πάνε για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους. Των δανείων δηλαδή που πήραμε στην εποχή των μνημονίων. Και όχι μόνο αυτό, και ένα μέρος του χρηματοδοτεί νέα επενδυτικά σχέδια στους συγκεκριμένους τομείς. Δεύτερο, αν θα ήταν μερική ή ολική ιδιωτικοποίηση. Και λοιπόν, αν ήταν μερική ιδιωτικοποίηση, τι θα παίρνανε? Θα τους κοροϊδεύαμε τους επενδυτές και θα τους δίναμε κάτι τα οποία δεν τους είναι άχρηστα? Ή θα τους δίναμε τα φιλέτα της λιμενικής δραστηριότητας? Τα φιλέτα θα παίρνανε για να βγάλουν ακόμη μεγαλύτερο κέρδος. Είτε είναι μερική ή ολική ιδιωτικοποίηση, δεν πάει να είναι ιδιωτικοποίηση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων. Η άλλη συζήτηση, θα υλοποιηθεί το master plan το οποίο δεσμεύτηκε η εταιρεία ή θα γίνουν οι επενδύσεις? Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Αν θα υλοποιηθεί το master plan και γίνουν επενδύσεις, ποιος θα εξυπηρετεί? Τις ανάγκες του λαού? Τις ανάγκες των εργαζόμενων? Ή τα συμφέροντα του επιχειρηματικού ομίλου για μεγαλύτερα κέρδη? Γιατί αν έχετε αυταπάτητες ότι με τις επενδύσεις θα εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των εργαζόμενων, πλανάστε πλάι νυχτρά. Ή τα συμφέροντα και ανάγκες του λαού? Γιατί ας το δούμε λοιπόν. Αυτή η ιδιωτικοποίηση όφελος πραγματικού γίνεται? Γίνεται μήπως προς όφελος των εργαζόμενων? Ίσα ίσα, που εδώ πέρα θα απαλλαγεί η εταιρεία από τους εργαζόμενους στο λιμένα της Ιγουμενίτσας για να μπορέσει να προσλάβει νέους εργαζόμενους χωρίς συλλογικές συμβάσεις, εργολαβικούς ενδεχόμενα, ενοικιαζόμενους, χωρίς μόνιμη σχέση εργασίας, ακόμη πιο φτηνούς εργαζόμενους. Δεν το βλέπουμε και στα άλλα λιμάνια που ιδιωτικοποιήθηκαν, του Πειραιά ή της Θεσσαλονίκης, τι γίνεται? Οι εργολαβικοί και ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι που πολλαπλασιάζονται έτσι με μορφή χιονοστιβάδας, χωρίς δικαιώματα, συγκροτημένα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά. Πόσες φορές η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κήρυξε παράνομες τις απεργίες στο λιμάνι του Πειραιά για να προστατεύσει τα συμφέροντα της Κόσκο απέναντι στην προσπάθεια που κάνει οι εργαζόμενοι να μην θρούν θύματα? Και μετά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που την ακολούθησε. Όμως η πάλη των εργαζόμενων επέβαλε υπογραφή συλλογικής σύμβασης και μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους για να μην θρυνήσουμε και άλλα θύματα. Μήπως θα είναι προς όφελος των λαϊκών αναγκών? Μα ποιος θα καθορίσει την τιμολογιακή πολιτική για το έργο? Ήδη η εταιρεία και τα συμφέροντά της. Δεν έχετε ακούσει καθόλου το τελευταίο διάστημα για τη συζήτηση που γίνεται για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τις απελευθερωμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες και την άνοδο των τιμών? Πολύ περισσότερο που πολλές από αυτές επιδοτούνται για έργο το οποίο κάνουν. Αντίστοιχα, θα συμβεί και στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Δεν θα ακριβήνουν τα τιμολόγια των παρεχόμενων έργων από την εταιρεία? Βεβαίως. Αυτό θα είναι προς όφελος της φθηνής μεταφοράς
του κόσμου, είτε προς το Κέρκυρα, είτε προς την Ιταλία. Κάθε άλλο. Θα οδηγήσει σε αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ή μήπως αν θα γίνουν οι μαρίνες στα σημεία, είτε στην Ιγουμενίτσα, στα Σίβωτα ή οπουδήποτε αλλού, θα αναπτυχθεί και θα ικανοποιηθεί ο λαός. Αν ήταν έτσι, τότε οι νησιώτικες περιοχές θα πρέπει βασιλικά. Και οι λαοί στις νησιώτικες περιοχές και οι εργαζόμενοι σε αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι να υπάρχουν 35.000 θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία, γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι απαράδεκτες, απάνθρωπες, και παράλληλα το 60% του ελληνικού λαού μπορεί να πάει διακοπές, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα. Ποιο θα εξυπηρετήσει λοιπόν η δημιουργία μαρίνας στις περιοχές αυτές, ή μήπως θα στηρίξει τα συμφέροντα των ψαράδων που θα καταργηθούν τα αλλιευτικά τους καταφύγια για να μπορούν να προστατεύουν τις βάρκες τους χωρίς να πληρώνουν υπέρογκα τιμήματα για την προστασία των ψαράδικων που έχουν. Να λοιπόν, γιατί λέμε ότι είναι εχθρική όλη η διαδικασία και για τους εργαζόμενους και για το λαό και τις ανάγκες του, αλλά και ταυτόχρονα για μια σειρά άλλες κατηγορίες όπως οι ψαράδες. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, τι λιμάνι είναι αυτό στην Ιγουμενίτσα που η έκτασή του ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα περίπου, από τη Σαγιάδα μέχρι τα Σίβωτα. 100 χιλιόμετρα είναι η παράκτια γραμμή. Τι λιμάνι είναι αυτό? Γιατί δόθηκε όλη αυτή η περιοχή, πέρα από ορισμένα κομμάτια που επιστρέφουν, υποτίθεται και καλά στους Δήμους, λες και οι Δήμοι θα τα αξιοποιήσουν προς όφελος των Δημοτών τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των Δημοτικών Αρχών δεν συμπλέει με τις κυβερνητικές πολιτικές για εμπορευματοποίηση, για ιδιωτικοποιήσεις. Το ίδιο θα κάνουν και οι δημοτικές έργες. Αλλά πέρα από αυτό, τι είδους λιμάνι είναι αυτό που του παραχωρείται μια τέτοια παραθαλάσσια ζώνη? Για ποιο σκοπό? Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του λιμανιού της Ιγουμενίτσας για την πρόσδεση στην ασφαλή των καραβιών? Όχι. Για να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες τουριστικού χαρακτήρα που δεν σχετίζονται άμεσα με τις λιμενικές υπηρεσίες. Και για να μην μακρηγορώ, έτσι, από αυτή την άποψη είναι φανερό γιατί εμείς μιλάμε ότι είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση στις συγκεκριμένες συμβάσεις, γιατί είναι σε βάρος των συμφερόντων του λαού, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και σε βάρος των ίδιων των αναγκών των εργαζόμενων. Αυτό άλλωστε είτε έχει λοιπόν δημόσια και κρατική υποπτία είτε όχι, το ρόλο του κράτους το βλέπουμε πολύ καθαρά τώρα. Με τις φωτιές να καιγόμαστε και με τις βροχές να πνιγόμαστε. Η επιλεκτική ανικανότητα του αστικού κράτους όσο αφορά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ ισχυρό στις δυνάμεις καταστολής, στα εξοπλιστικά προγράμματα, στη φορομπηξία του λαού, στις ιδιωτικοποιήσεις, στην κατάργηση εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, εκεί με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα το κράτος το κάνει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς λέμε καθαρά ότι πρέπει οι εργαζόμενοι, τα πλατεία λαϊκά στρώματα να σημαδέψουμε την πάλη τους στον πραγματικό ένοχο. Και αυτός ο πραγματικός ένοχος που βλέπουν καθημερινά τη ζωή τους να χειροτερεύει είναι ακριβώς αυτό το σάπιο, εκμεταλλευτικό και βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα. Να στοχεύσουν που τόσο στην περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης όπως είναι τώρα, αλλά και στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, έχω και τη δευτερολογία μου, κύριε Υπουργέ, μην διαμαρτύρεστε. Είμαι μέσα στον χρόνο μου. Έχω και τη δευτερολογία μου, οπότε μην διαμαρτύρεστε καθόλου. Μπορεί να σας πειράζουν αυτά τα οποία λέω, αλλά θα τα υποστείτε και θα ακούσετε. Κύριε Υπουργέ, δικαιούται δευτερολογία και τριτολογία. Το δικαιούται. Είναι φανερό. Είναι φανερό. Θα ζήταγα ένα λεπτό επιπλέον, θα ζήταγα τον Πρόεδριο. Αν έχετε την καλοσύνη. Λέω, να μην με διακόπτετε, σας ευχαριστώ πολύ. Να μην με διακόπτετε και σας ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξη την οποία κάνατε. Λέω λοιπόν, απέναντι σε αυτό το εχθρικό σύστημα που και στην περίοδο της κρίσης αλλά και στην περίοδο της ανάπτυξης είναι σε βάρος της ικανοποίησης των αναγκών του λαού, στο εχθρικό αστικό κράτος αλλά και τις πολιτικές που υπηρετούν συνολικά τα κόμματα
και εξυπηρετούν τις ανάγκες κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων, τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της άρχουσας τάξης, αλλά και σε αυτά τα κόμματα που καλλιεργούν αυταπάτες, περιδίθεναν ικανότητες κάποιων προσώπων. Λες και αν ήταν άλλα πρόσωπα θα άλλαζε η εικόνα. Ή περί επιλεκτικής τάξης ορισμένων ζητημάτων, λέγοντας στον κόσμο, προσπαθώντας να εξοραίσουν την κατάσταση και να καλλιεργήσουν αυταπάτες. Και από αυτή την άποψη, εμείς το του λέμε και ολοκληρώνω με αυτό, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο αυτό το ρεύμα και να ισχυροποιηθεί αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης και ανατροπής, όπως καταγράφηκε στις βουλευτικές εκλογές και ελπίζουμε να καταγραφεί και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τον επόμενο μήνα. Ευχαριστώ πολύ.